Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Θα ήθελα να αναφερθώ σχετικά με μια απόφαση που πάρθηκε από το Υπουργείο πριν από ορισμένες μέρες που αφορά το κολυμβητήριο. Μια δομή η οποία θα γίνει βιώσιμη για πάρα πολλά χρόνια, θα είναι ένα στολίδι για τα κρεβενά. Είναι ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ και προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση με βάση τη γεωθερμία, όπως επίσης και το κέλεφος ενεργειακά. Αφύγρανση, υποδαπέ διαθέρμανση. Αυτό όλο σημαίνει ότι το κόστος λειτουργίας του κολυμβητηρίου μετά από αυτή την εξέλιξη θα μειωθεί κατά 80% περίπου και πάνω. Και με τα ελαιοθερμικά που υπάρχουν ήδη, που έχουν τοποθετηθεί ήδη, θα μειωθεί κατά πάρα πολύ. Με συνέπεια, ο Δήμος, αν αυτή τη στιγμή ξοδεύει πετρέλαιο, παράδειγμα, γύρω στις 120.000 περίπου το χρόνο, να μειωθεί και να φτάσει γύρω στα 30.000 το χρόνο. Άρα, μια δομή η οποία θα λειτουργεί καθώς πρέπει για πάρα πολλά χρόνια. Εντός των ημερών αναμένουμε μια άλλη πρόταση που κάναμε και για το κλειστό γυμναστήριο, ύψους 1 εκατομμυρίου περίπου, η οποία μέρα με τη μέρα αναμένουμε και αυτή την έγκριση. Δεν μιλάμε με θα, γιατί είναι και προεκλογική περίοδος, μιλάμε με έγγραφα, με αποδείξεις. Τα λεφτά αυτή τη στιγμή του κολυμβητηρίου υπάρχουν μέσα. 1,5 εκατομμύριο από το ΕΣΠΑ και 1,5 εκατομμύριο από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Εδώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συμβολή του, μεγάλη συμβολή, τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και όλες τις υπηρεσίες που ενεπλάκησαν σε αυτή την υπόθεση, γιατί η υπόθεση κολυμβητηρίου δεν είναι χθεσινή. Είναι πάνω από 2 χρόνια που ασχολούμαστε και όπως γνωρίζετε όλοι σας με τη γραφειοκρατία που υπάρχει στην Ελλάδα, για να βγει ένα έργο χρειάζεται πάρα πολύ καιρό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο την κυρία Φωτονιάτα, τη Γενική Γραμματέα του ΕΣΠΑ, όπως επίσης τον κύριο Βουλευτή και τον κύριο Περιφερειάρχη, γιατί σε αυτό το πρόγραμμα είχαμε δικαίωμα να υποβάλουμε πρόταση μέχρι 1,5 εκατομμύριο. Το υπόλοιπο 1,5 εκατομμύριο που απομένει μέχρι τα 3, το έχει βάλει η Περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Καρυπίδης. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ, γιατί τον τελευταίο καιρό ακούγονται πολλά και διάφορα. Όχι ούτε να κρίνω ούτε να απαντήσω. Έχουν γίνει αγορές μηχανημάτων πάνω από 400.000 ύψους. Έχει υπογραφεί η σύμβαση συντήρησης του Δημοτικού Δικτύου 215.000 πρόσφατα. Είναι στη φάση της δημοπράτησης το σχέδιο πόλεως, ένα αγκάθι που πάρα πολλά χρόνια μας ταλαιπωρεί. 8 Μαΐου δημοπρατείται η μετεγραφή του στο κτηματολόγιο και λίγη οριστικά. Βρέθηκαν τα λεφτά, είναι 72.000. Και έχει καθοριστεί η ημερομηνία, τελειωτική ημερομηνία 8 Μαΐου. Μέσα στις επόμενες μέρες τώρα. Δημοπρατείται, οπότε και το σχέδιο πόλεως βαίνει προς το τέλος. Θα ήθελα να αναφερθώ, επειδή μας διακρίνει πάντα η εντυμότητα και η διαφάνεια, η επιχορήγηση που ήρθε τελευταία, το 1.148.000, που πηγαίνει. Θα πάει στην προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα στο κλειστό γυμναστήριο 20.000, την προμήθεια εξοπλισμού οργάνων γυμναστικής στο κλειστό γυμναστήριο πάλι 7.000, αυτό το ζητήσαν οι σύλλογοι που προπονούνται εκεί μέσα. Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 204.000, προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών σε συνεργασία με το Φιλόδημο 217.000, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία και την οργάνωση ολοκλήρωση των μελετών του έργου του σχεδίου ΕΣΒΑ 23.000. Εδώ να σταματήσω λιγάκι, πρόκειται δηλαδή, πέρα από τη 13η Οκτωβρίου, η οποία είναι στο τέλος, εγκρίθηκε, πήραμε ΦΕΚ για αυτή την οδό και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δημοπρατηθεί αυτό το έργο. Προβλέπει και την αναβάθμιση, την ενεργειακή αναβάθμιση του πρώτου γυμνασίου, του πρώτου λυκείου, το Καστράκι και κάτω το Κέλια. Προμήθεια υλικών συντήρησης οδών 22.000, συντήρηση πυροσβεστικών μέσων κλειστού κολυμβητηρίου 22.000, προμήθεια υλικών για συντήρηση κοινόχρηστων χώρων 23.000, προμήθεια σωληναγωγών 5.000, εργασίες συντήρησης δικτύων ηλεκτροφωτισμού 24.000, υπηρεσίες αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 405.000. Εδώ να αναφερθώ ότι όλα τα χιόνια αποπληρώνονται, δεν χρωστάμε μία. Προμήθεια μηχανημάτων έργο, ήδη σας ανέφερα ότι αγοράσαμε ορισμένα μηχανήματα, βάλαμε άλλες 100.000 για και άλλα μηχανήματα καινούρια. Πρέπει σιγά σιγά ο στόλος του Δήμου των μηχανημάτων να ανανεώνεται σταδιακά, στο μέτρο του εφικτού φυσικά. Μακάρι να υπήρχαν λεφτά, γιατί όλοι ξέρουμε ότι χρειάζεται πλήρη ανανέωση ο στόλος του Δήμου.
Συντήρηση διαβάσεων του Δήμου Γρεβενών 24.000, προμήθεια πλωοτάπητα και ελληνικών γιάρδες 24.000 και καθαρισμός κήτης και βλάστης ποταμού Γρεβενιούτη 24.800, σύνολο 1.148.000. Και είναι και τα άλλα 400 χιλιάρια, περίπου 405 αν θυμάμαι καλά, που ήρθαν πριν από λίγες μέρες και εκείνα είναι για διάφορες προμήθειες και λειτουργικά έξοδα του Δήμου. Ο Δήμος, όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή, οικονομικά είναι από τους καλύτερους Δήμους σε όλη τη χώρα. Δεν δημοπρατούμε, δεν προβαίνουμε σε καμία ενέργεια αν δεν υπάρχουν τα λεφτά μέσα. Τα παλιά που ξέραμε έργα 700.000 να δημοπρατούν 5.000 και να μένουν στις καλέντες έχουν τελειώσει. Προφανώς ορισμένοι εννοούν ότι δεν τολμάμε, δεν κάνουμε. Θα θέλανε ένα Δήμο να φτάσει σε σημείο να μην μπορεί να κάνει προϋπολογισμό και να πάει σε δανεισμό, όπως η γειτονική Δήμη και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Είναι ορισμένοι Δήμοι στη Δυτική Μακεδονία και επαναληπτικά θα έλεγα, οι οποίοι κάθε χρόνο προβαίνουν σε δανεισμό για να κλείσουν τον προϋπολογισμό. Κάθε τρίμηνο αποστέλλονται οικονομικά στοιχεία στο παρατηρητήριο και αν δεν είσαι εντάξει, τα λεφτά παρακρατούνται. Αυτό πρέπει να το καταλάβει όλος ο κόσμος και να καταλάβουμε όλοι μας ότι τελειώσαν τα θα. Χωρίς λεφτά, χωρίς πίστοση μέσα σε κωδικό, δεν μπορεί να δημοκρατηθεί έργο. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 40-50% των χρημάτων. Όλα αυτά που σας ανέφερα, είτε λέγεται 13 Οκτωβρίου, είτε κολυμβητήριο, είτε κλειστό, είτε οτιδήποτε, υπάρχουν τα λεφτά μέσα. Άρα, αύριο μεθαύριο που θα δημοκρατηθούν, όποιος και να είναι δήμαρχος, απλώς θα προχωρήσει τη διαδικασία. Πιστεύω ότι είναι τελειωμένη υπόθεση. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ λόγω των ημερών σε διάφορα δημοσιεύματα και αναδημοσιεύματα των τελευταίων ημερών. Δεν με αφορούν και δεν πρόκειται να πέσω σε αυτό το επίπεδο. Θα προσπαθήσω να κρατήσω όσο μπορώ, γιατί άνθρωπος είμαι, ένα επίπεδο το οποίο αρμόζει στα Γρεβενά και στους Γρεβενιώτες. Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ για τις Άγιες ημέρες που έρχονται, για το Πάσχα, καλό Πάσχα, με υγεία, αγάπη, ειρήνη και αισιοδοξία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, μπορώ να ρωτήσω κάτι. Γιατί πάντα, και είναι κάτι που το ακούμε και από τον κόσμο και όχι μόνο από τους αντιπάλους εντός εισαγωγικών που έχετε τώρα, επειδή βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, γιατί πάντα με τη λήξη της κάθε θητείας, και δεν αναφέρω μόνο στη δική σας και σε προηγουμένες δημοτικές αρχές, τότε βγαίνουν τα έργα, τότε οριμάζουν τα έργα. Νωρίτερα, γιατί να μην είχαμε αυτή την κινητικότητα όλα αυτά τα οποία μας αναφέρατε νωρίτερα, πιο νωρίς? Το πρόγραμμα Φιλόδημος, από ό,τι γνωρίζετε, έχει ένα χρόνο περίπου που ξεκίνησε, που βγήκε στον αέρα. Το ΕΣΠΑ, δεν είναι μόνο αυτό, πριν από λίγο, μιλώ για χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί αυτά εδώ που σας αναφέρω δεν είναι από ιδία έσοδα του Δήμου. Μιλάμε ότι είναι χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία ξεκίνησαν εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, μέχρι που να οριμάσουν οι μελέτες. Να γίνουν οι μελέτες, γιατί ούτε για την 13η είχαμε ολοκληρωμένη μελέτη, ούτε για το κολυμβητήριο είχαμε μελέτη. Πάντα συμβαίνει όμως με τη λήξη της θητείας, της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία τώρα βγήκαν. Φιλόδημος τώρα βγήκε, πριν από κάποιο καιρό δηλαδή, μέχρι που να φτιάξουμε μελέτες, να υποβάλουμε προτάσεις, να εγκριθούν οι προτάσεις, να αξιολογηθούν. Οι πρώτες του κολυμβητηρίου, δεν σας κρύβω, επειδή είναι καινοτόμα με γεωθερμία, καθώς και του κλειστού γυμναστηρίου, ήταν πρώτη στη βαθμολογία. Το δείτε και εσείς στην κατάσταση. Πανελλαδικά πρώτη στη βαθμολογία η μελέτη που στείλαμε, την ειδική πρόταση που κάναμε. Τώρα βγαίνουν. Και μακάρι να βγουν και αύριο και μεθαύριο. Αρκεί να βγαίνουν. Το τελευταίο διάστημα είδαμε πολλά δημοσιεύματα που αφορούν το ΤΕΙ και το νέο πανεπιστήμιο στη Δυτική Μακεδονία. Η άποψή σας ποια είναι? Κερδίσαν τα Γρεβενά τελικά ή χάσανε? Δεδομένου ότι όλες οι πόλεις της Δυτικής, όλες οι πρωτεύουσες της Δυτικής Μακεδονίας έχουν πάρει έδρα. Δεν λέω εγώ ότι είμαστε πλήρως ευχαριστημένοι. Σίγουρα χάσαμε. Θα έπρεπε να υιοθετηθεί η πρόταση από το Υπουργείο που κάναμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν λέω. Αλλά κάτι καλύτερο έγινε. Όχι όμως ότι έγινε το επιθυμητό αυτό που θέλαμε όλοι μας.